Πιστεύω ότι πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο και θα λυθεί το θέμα της προσωρινής σύνδρυψης για την άδρυση που θέλουμε εδώ για τα δημοτικά διαμερίσματα των Φιχτίων, των Μυκηνών και το Μοναστηράκι. Μέχρι να γίνει η δεύτερη φάση του ολοκληρωμένου έργου του αναβάλου, που αυτό θα καθυστερήσει περίπου 2 χρόνια για να γίνει το τελικό, η τελική έκκληση του σχεδιασμού που υπάρχει δηλαδή μέσα από το ποτάμι. Πιστεύω ότι εφόσον οι σωλήνες έχουν έρθει και με μια απευθείας ανάθεση που θα έκανε η περιφέρεια, σε 0 χρόνο θα μπορέσουμε να δώσουμε άμεση λύση στους λιοκτήμονες. Είναι πολλά τα κτήματα που υπάρχουν. Οι σωλήνες είναι και για τα τρεις, για τις τρεις τοποθεσίες που είπατε, ή είναι μόνο για τα Φίχτια? Εμείς θα φέρουμε στα Φίχτια σε αυτή τη φάση και από εκεί και πέρα θα γίνει και επέκταση να πάρουν και τα υπόλοιπα. Άρα θέλουμε και καινούργιες σωλήνες. Χρειαστούν και επιπλέον σωλήνες. Άρα σε το έργο που μιλάμε, τα 20 χιλιάρικα είναι για το δημοτικό διαμέρισμα τα Φίχτια. Αλλά παράλληλα θα μπορούν να πάρουν και οι άλλοι στο Μοναστηράκι που είναι δίπλα. Δηλαδή συνορεύουν με τα. Εάν προχωρήσει το έργο. Θα πρέπει να το δει με άλλα χρήματα. Με άλλα χρήματα, βέβαια. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Με άλλα χρήματα, αλλά ο γενικός άξονας είναι από τη δεξαμενή, θα μπορέσουμε να έχουμε και του Μπόρσα. Όπως του Μπόρσα. Το οποίο δεν έχει καθόλου μπει μέσα στη μελέτη. Το Μπόρσα δεν έχει μπει καθόλου στη μελέτη μέσα, αλλά ευελπιστούμε ότι από τα Φίχτια από εδώ είμαστε πολύ κοντά. Δηλαδή σε 3-4 χιλιόμετρα θα μπορέσουμε. Κοντά είναι όλα. Κοντά είναι όλα. Συγκοινωνούνται, είναι όλα. Δεν προχωράει τίποτα. Κοίταξε, αυτό πρέπει και όπως έχουμε θεσμευτεί η καινούργια περιφερειακή αρχή. Να τα εντάξει, να τα βάλει μέσα. Γιατί είναι ένα πάγιο αίτημα όλων των κατοίκων και όλων των δημοτών εδώ της ευρύτερης περιοχής του παλιού Δήμου Μυκηναίων, να το πω έτσι, και ένα κομμάτι του Κουτσοποδίου, που ευελπιστώ με λίγα χρήματα θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις προσωρινές.